Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ούτως ή άλλως μαζί έχουμε συνεργαστεί και σε αυτό το θέμα. Καλημέρα σε όλους σας. Πολλές ευχές σε εσάς, σε όλους τους συμπολίτες μας, για καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας, γιατί με τη δική σας βοήθεια θα μπορέσουμε σήμερα να μεταφέρουμε στους κατοίκους της Ήρου τις θέσεις μας για ένα μείζον θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία για πάρα πολλά χρόνια. Θα σας μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο, μετά θα μιλήσει και ο κύριος Δήμαρχος και μετά βεβαίως θα σας πούμε και την κοινή μας θέση. Αισθάνομαι την ανάγκη να, για ελάχιστα δευτερόλεπτα να κάνω μια εισαγωγή λέγοντας ότι είμαι παρόν στα κοινά της Ήρου από το 1990. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπόρεσα όλα αυτά τα χρόνια να είμαι παρόν, φυσικά, με την ψήφο των συμπολιτών μου, όπου και αν πολιτεύτηκα, είτε ως Δημοτικός Σύμβουλος, είτε στην Ομαρχία, είτε σήμερα στην Περιφέρεια με του Αιγαίου. Νομίζω ότι σε αυτή τη διαδρομή, όπως όλοι οι άνθρωποι, και εγώ θα έχω κάνει λάθη, αλλά είχα πάντα το χαρακτηριστικό ότι ήθελα να είμαι παρόν σε όλα τα μεγάλα προβλήματα του νησιού μου, να εκφράζω την άποψή μου με οποιοδήποτε κόστος. Από τη στιγμή που πίστευα ότι αυτή η άποψη θα αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού, προκειμένου να οδηγηθούμε στις καλύτερες λύσεις για όλα τα θέματα. Σήμερα λοιπόν νομίζω ότι θα συζητήσουμε και θα ακούσετε από εμάς αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί. Σήμερα λοιπόν φέρνομαι στο προσκήνιο, αυτό που είπα στην εισαγωγή μου, ένα θέμα που αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, προβληματισμού για πάρα πολλά χρόνια σε νησί. Αφορά την, εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, θα μου το επιτρέψετε, διότι έτσι πρέπει να το αναφέρομαι, αφορά την υποτιθέμενη ρήπανση που προέρχεται από τη λειτουργία του ναυπηγείου στο νησί μας. Και λέω υποτιθέμενη διότι ακόμη και αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται και τους οποίους δεν επιθυμώ να αναιρέσω, προς Θεού, ισχυρίζονται ότι μπορεί να υπάρχει ρήπανση, εάν δεν έχουμε τα επιστημονικά στοιχεία που να το τεκμηριώνουν, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το ισχυριστεί με βεβαιότητα ή να αποτελέσει την μοναδική αλήθεια σε αυτό το μεγάλο ερωτηματικό, σε αυτό το μεγάλο θέμα που σχολιάζεται πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα θέμα πραγματικά δύσκολο και δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα μπορεί να αποτελούσε αντικείμενο προβληματισμού και συζήτησης, κανείς δεν τολμούσε όμως να το αγγίξει. Πάντα υπήρχαν σχόλια, πάντα υπήρχαν προσεγγίσεις και στο τέλος όλα έβγαιναν κάτω από το χαλί. Σήμερα λοιπόν, επειδή στην πολιτική πρέπει να είσαι κυρίως χρήσιμος και όχι αριστός, έστω και αν αυτό εγκυμονεί τους κινδύνους που εγκυμονεί, αλλά όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στα κοινά πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη και το ρίσκο για οποιαδήποτε απόφαση και επιλογή του, όταν αυτή πρόκειται να δώσει λύση για το καλό της κοινωνίας. Σήμερα λοιπόν σας είπα ότι θα σας πούμε την κοινή απόφαση που έχει ληφθεί για το πώς θα αντιμετωπίσουμε πλέον αυτό το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που ας μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η πλειοψηφία του κόσμου το έχει αντιμετωπίσει με ανιδιοτελή κριτήρια και κριτική, γιατί και η κριτική ανιδιοτελής είναι όταν έχει καλά κίνητρα. Υπάρχουν όμως και μικρές μειοψηφίες και από τη μία και από την άλλη πλευρά, οι οποίες για λόγους που δεν επιθυμώ ούτε να σχολιάσω, ούτε με απασχολεί, δημιουργούν εντάσεις και τις έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, δημιουργούν εντάσεις στην τοπική κοινωνία. Μια τοπική κοινωνία όμως η οποία πρέπει επιτέλους και το δικαιούται
να λειτουργήσει σε συνθήκες που θα της επιτρέψουν να χτίσει τη Σύρο του μέλλοντος. Και η Σύρο του μέλλοντος δεν μπορεί να σχεδιάσει, να προγραμματίσει και να υλοποιήσει την οποιαδήποτε αναπτυξιακή της πορεία και διαδρομή, εάν δεν υπάρχει η απόλυτη κοινωνική συνοχή. Με διχαστικές αντιλήψεις ή με αντιλήψεις που η μία προσπαθεί να υπερισχύσει τις άλλες και δεν συμπλέουν, το νησί δεν θα βρει ποτέ τη δυναμική του για να σχεδιάσει το μέλλον του. Η Σύρος λοιπόν, και όταν λέω η Σύρος, εννοείται ότι εννοώ οι Συριανοί του παρόντος και του μέλλοντος, δικαιούται να πορευτούν όλοι μαζί, όλοι μαζί, μέσα από έναν ειλικρινή, ανιδιοτελή διάλογο για το πώς θέλουμε το νησί μας τα επόμενα χρόνια. Ποιοι θα είναι οι πυλώνες που θα το στηρίζουν στην οικονομία του, ποια θα είναι η διαδρομή του στον πολιτισμό, στην τουριστική του ανάπτυξη και σε όλα τα θέματα που αφορούν την ευημερία ενός τόπου. Αυτό πρέπει να σχεδιαστεί από όλους τους Συριανούς. Δεν μπορούν να υπάρχουν αντιλήψεις αντικρουόμενες. Δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο διχαστικές, δεν χρειάζεται. Θα πω αντικρουόμενες αντιλήψεις για τα θέματα της ανάπτυξης του τόπου. Άλλωστε η αλήθεια είναι μία. Και πραγματικά οι άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο και τον πονάνε, πιστεύω να συμφωνούν όλοι ότι μαζί πρέπει να πορευτούμε όλοι. Όλοι μαζί. Και αυτοί που έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις σε κάποια θέματα. Για να γίνει κτήμα αυτό όλων των κατοίκων της Σύρου, θα πρέπει να υπάρχει πρώτα απ' όλα ένας ειλικρινής διάλογος μεταξύ των ανθρώπων που βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Ειλικρινής διάλογος όμως. Πραγματικά ειλικρινής διάλογος. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι και αυτοί να συμφωνήσουν ότι το μέλλον του τόπου ανήκει σε όλους τους Συριανούς και επομένως πρέπει να το αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι με αυτή την αντίληψη όπως επιθυμούμε και εμείς ως πολιτική ηγεσία του τόπου αυτή τη στιγμή να είμαστε μαζί όλοι οι Συριανοί χωρίς να υπάρχουν στρατόπεδα με διαφορετικές αντιλήψεις και τα οποία βάζουν το ένα τρικλοποδιές στο άλλο ή δημιουργούν αντιπαλότητες. Έχουμε την τύχη και τη χαρά μέσα στην πανδημία να έχουμε μια επιχείρηση η οποία αυτή τη στιγμή απασχολεί περίπου 500-600 άτομα. Εάν το βάλουμε σε αναλογία πληθυσμού, είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση στην Ελλάδα. Αν σκεφτούμε ότι σε ένα νησί 20.000 ανθρώπων υπάρχει μια επιχείρηση με αυτό το ανθρώπινο δυναμικό και το βάλουμε, επαναλαμβάνω, σε αναλογία πληθυσμού, θα δούμε ότι πραγματικά είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια επιχείρηση που προσωπικά, θα το θυμόσαστε εσείς εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στήριξα και αγωνίστηκα για να επαναλειτουργήσει. Θυμόσαστε τις συναντήσεις που κάναμε εδώ με τον κύριο Ταβουλάρη, τον κύριο Κοκάλα, τους εκπροσώπους τότε της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους δύο επισκόπους, με αγωνία τότε για να επαναλειτουργήσει το νεόριο, το οποίο εκείνα τα χρόνια ήταν σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Ήμουν μπροστάρης, δεν το έχω μετανιώσει ποτέ. Και σήμερα λοιπόν τα έφερε πάλι έτσι η μοίρα να είμαστε μπροστάριδες και εγώ και ο κύριος Δήμαρχος σε μια προσπάθεια πλέον που δεν αφορά αποκλειστικά τον Νεόριο, αφορά το σύνολο της Συριανής κοινωνίας. Αυτή η επιχείρηση, για να το κλείσω το θέμα, πιστεύω ότι, το πιστεύω ακράδαντα αυτό που θα σας πω, δεν υπάρχει ούτε ένας Συριανός που δεν επιθυμεί τη λειτουργία της στο νησί. Απλά είναι διαφορετική η προσέγγιση που έχει ο καθένας. Εγώ δεν θα σταθώ στην προσέγγιση που έχουν αυτοί οι οποίοι είναι φανατικοί οπαδοί του ναυπηγείου ή αυτοί οι οποίοι είναι απέναντι στη λειτουργία του ναυπηγείου. Είμαστε εδώ σήμερα για να συνθέσουμε και όχι για να πάρουμε θέση σε αντιλήψεις που υπάρχουν. Γιατί επαναλαμβάνω, μέσα από τη σύνθεση, μέσα από την ομοψυχία, θα μπορέσουμε να ατενίσουμε το μέλλον και να το σχεδιάσουμε όλοι μαζί και να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Το ναυπηγείο λοιπόν καταφέραμε και έχει επαναλειτουργήσει.
και όχι απλά έχει επαναλειτουργήσει, έχει φτάσει σε τέτοια ζηλευτά επίπεδα που το εισόδημα το οποίο αφήνει στο νησί και το διαπιστώσαμε και στη μεγάλη οικονομική κρίση, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Άρα είναι ένας οικονομικός πυλώνας τον οποίο δεν μπορεί να αφισβητήσει κανένα. Υπάρχει όμως ο προβληματισμός από μία μερίδα πληθυσμού, μικρή ή μεγάλη, δεν έχει σημασία, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του ναυπηγείου στην τοπική κοινωνία. Δεκτές όλες οι απόψεις, σεβαστές, δεν είναι δεκτά τα σχόλια τα οποία δεν εδράζονται σε επιστημονικά δεδομένα και μέχρι σήμερα τα επιστημονικά δεδομένα είναι περιγραφές από συγγράμματα τα οποία παρουσιάζουν κάποιοι και λένε με βάση τα συγγράμματα το κάδμιο είναι έτσι, το αρσενικό είναι έτσι κτλ. Όμως μια συγκροτημένη μελέτη, επίσημη μελέτη από έναν εγκεκριμένο φορέα δεν υπάρχει. Ακόμη και αυτό το οποίο εμφανίστηκε ως μελέτη εκ μέρους του ΕΛΚΕΘΑ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου του ΕΛΚΕΘΑ που έχω στα χέρια μου, δεν ήταν μια εγκεκριμένη μελέτη του ΕΛΚΕΘΑ, διότι για να γίνει η μελέτη θα πρέπει να γίνει από κάποιο πιστοποιημένο φορέα. Αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει τα δείγματα στη Σύρο δεν είχαν καμία εξουσιοδότηση ούτε καμία πιστοποίηση από το ΕΛΚΕΘΑ για να έρθουν αυτά τα οποία παρουσίασαν τότε. Αυτά όλα είναι όμως στο παρελθόν. Είναι στο παρελθόν. Στο παρόν και στο μέλλον θέλουμε να έχουμε στα χέρια μας τεκμηριωμένη άποψη, τεκμηριωμένη θέση από επίσημους φορείς για το τι συμβαίνει. Έχουμε και σε προσωπικό επίπεδο, είμαι σε επικοινωνία με την διοίκηση του ναυπηγείου εδώ και πολλούς μήνες και υπάρχει αυτός ο προβληματισμός για το πώς θα χειριστούμε όλη αυτή την υπόθεση, επαναλαμβάνω, για το καλό της Σύρου συνολικά. Καταλήξαμε λοιπόν ως Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και μαζί με τον κύριο Δήμαρχο το έχουμε κουβεντιάσει εκτενώς, διεξοδικά, με πολύ μεγάλο προβληματισμό και σεβασμό σε όλους, καταλήξαμε ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα προβεί σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης με έναν δημόσιο φορέα ο οποίος ασχολείται με το υδάτινο περιβάλλον. Να κάνει μελέτη επιστημονικά τεκμηριωμένη, η οποία δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί από καμία πλευρά και από κανένα. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να απευθυνθούμε σε δημόσιο φορέα αξιόπιστο, να υπογράψουμε μαζί του προγραμματική σύμβαση και να μας δώσει τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. Είναι κάτι το οποίο ζητάει πολλοί κόσμος στη Σύρο πάρα πολλά χρόνια. Παναλαμβάνω αυτό. Πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Εμείς τουλάχιστον μεγαλύτεροι το θυμόμαστε. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουλούρα? Χρόνια. Εσείς οι μεγαλύτεροι. Εμείς. Χρόνια συζητήσεις επί συζητήσεων. Τώρα λοιπόν φεύγουμε από το στάδιο της συζήτησης και επιτέλους πάμε στην πράξη. Αποφασίσαμε λοιπόν να υπογράψουμε με ένα δημόσιο φορέα, επαναλαμβάνω, προγραμματική σύμβαση, στην οποία θα συμμετέχει και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, δεδομένου ότι το λιμάνι της Σύρου είναι στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Αυτή η προγραμματική σύμβαση θα έχει τρία μέλη. Την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο εξειδικεύεται σε μελέτες για το υδάτινο περιβάλλον, και το Λιμενικό Ταμείο. Το Πολυτεχνείο Κρήτης, επειδή κάποιος μπορεί να πει, και θέλω να τα πούμε όλα ειλικρινά και στο τέλος θέλω να κάνετε όλες τις ερωτήσεις που έχετε στο μυαλό σας χωρίς κανένα ενδιασμό. Σήμερα πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη Σύρο και όταν θα φύγουμε όλοι από εδώ πρέπει να έχουμε συνεισφέρει όλοι. Και εμείς από τη δική μας πλευρά και εσείς από τη δική σας με τις ερωτήσεις σας, ώστε φεύγοντας από εδώ να νιώσουμε ότι συμβάλαμε πραγματικά η Σύρος του μέλλοντος να είναι η Σύρος που δεν θα είναι εσωστρεφής, που δεν θα έχει διχαστικές τάσεις, αλλά θα συμβάλλουμε όλοι μαζί να πορευτούμε όλοι μαζί για το καλό του νησιού. Το Πολυτεχνείο της Κρήτης, γιατί το επιλέξαμε? Πρώτα απ' όλα, το Πολυτεχνείο της Κρήτης να έχει μια διαχρονική εκτίμηση από την τοπική κοινωνία. Γιατί?
Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι αυτό το οποίο επιλέγει από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων όταν βυθίστηκε το Συντάιμον στη Σαντορίνη. Και το Συντάιμον είναι η μεγαλύτερη πηγή εκείνη την εποχή τουλάχιστον, γιατί τώρα πλέον είναι διαφορετικές συνθήκες. Είχε επιλεγεί με ομόφωνη απόφαση του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου να είναι ο φορέας που θα έκανε τις μετρήσεις για τη ρήπανση του Συντάιμον. Εκτός από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή συνέχισε την προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για αυτή τη σύμβαση. Άρα δεν νομιμοποιείται, αν θέλετε, μόνο από τη δική μας εκτίμηση ότι είναι ένας φορέας αξιόπιστος. Έχουμε και ένα παρελθόν που το έχουν νομιμοποιήσει και προηγούμενες περιφερειακές και νομαρχιακές αρχές, και εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να συνεχίσουμε αυτό το οποίο είχαν επιλέξει εκείνοι. Άρα στην ερώτηση, γιατί το Πανεπιστήμιο, γιατί το Πολυτεχνείο Κρήτης, γιατί το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι μια επιλογή διαχρονική από τους φορείς της αυτοδιοίκησης και τους προηγούμενους που υπήρχαν. Και γιατί κυρίως, πραγματικά αυτή τη στιγμή, εμφανίζεται ως ο πιο αξιόπιστος φορέας για θέματα που αφορούν το υδάτινο περιβάλλον, στην επιφάνεια και στο βυθό. Άρα θα προχωρήσουμε με αυτή την προγραμματική σύμβαση και πιστεύω μέσα στο Μάιο να είμαστε, αρχές Μαΐου, μέσα Μαΐου, να είμαστε σε θέση να έχουμε ξεπεράσει τα διαδικαστικά και να την υπογράψουμε για να ξεκινήσει αυτή η μελέτη. Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσω αυτό, θα πω ότι θα γίνει στον συντομότερο χρόνο που μπορεί να γίνει. Εγώ είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα γίνει μέσα στο Μάιο. Αυτό αφορά το θαλάσσιο, το υδάτινο περιβάλλον. Υπάρχει όμως και μια άλλη συζήτηση πολύ έντονη εδώ και πάρα πολλά χρόνια που αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση στο νησί. Έτσι. Ένα θέμα που θέτουν φορείς, θέτουν σύλλογοι, θέτουν απλοί πολίτες εδώ και αρκετά χρόνια. Και επαναλαμβάνω, γιατί το πιστεύω, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που περπατάω, κυκλοφορώ στην πόλη εδώ και πολλά χρόνια, έχω πολλές συναναστροφές, γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο, επαναλαμβάνω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου το κουβεντιάζει καλοπροαίρετα και με προβληματισμό. Γι' αυτό αφήνω στην άκρη κάποιους οι οποίοι το βλέπουν με μια δογματική αντίληψη και μια αντίληψη καθαρά αρνητισμού σε οτιδήποτε και συμβεί. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να σας ανακοινώσουμε ότι θα τοποθετηθεί μηχάνημα μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης από οποιοδήποτε ρηπογόνο εστία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό το μηχάνημα θα κάνει μέτρηση οποιασδήποτε ρηπογόνου εστία προκαλεί ατμοσφαιρική ρήπανση. Και σε πραγματικό χρόνο. Δεν θα μαζεύουμε εκεί για μια εβδομάδα, ένα μήνα αυτά τα στοιχεία για να τα δώσουμε. Είναι ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα το οποίο σε πραγματικά χρόνο θα δίνει αυτά τα στοιχεία. Η παρακολούθηση αυτών των στοιχείων θα γίνεται από μια επιτροπή, θεωρώ, τελείως ανεξάρτητη, διότι κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει τη συνείδηση και την επαγγελματική συμπεριφορά και την επιστημονική συγκρότηση των ανθρώπων που θα τον αποτελούν. Η παρακολούθηση λοιπόν αυτού του μηχανήματος θα γίνεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, χωρίς να συμμετέχουν πολιτικά πρόσωπα. Το επαναλαμβάνω αυτό. Για να θωρακίσουμε αυτή την επιτροπή, δεν θα συμμετέχω εγώ, δεν θα συμμετέχει κανένα πολιτικό πρόσωπο που μπορεί να υπάρχει υπόνοια ότι η παρουσία μας για τον Α ή Β λόγο θα επηρεάζει την Επιτροπή. Το θεωρώ σημαντικό αυτό να είναι αξιόπιστο προς την κοινωνία, όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστο. Γι' αυτό θα αποτελείται από επιστήμονες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Νομίζω ότι είναι δύο σημαντικότατες εξαγγελίες. Η μία που αφορά την έρευνα και τη μελέτη στο υδάτινο περιβάλλον, η άλλη στην ατμοσφαιρική ρήπανση. Είναι ένα θέμα που, όπως προανέφερα την αρχή, για πάρα πολλά χρόνια έχει προβληματίσει και σήμερα νομίζω ότι αυτή η εξαγγελία βάζει τον δάχτυλο επί τον τύπο τον ήλιο. Πάμε τώρα στην υλοποίηση.
Όπως προανέφερα, εκτός από εμάς που έχουμε την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη, την κοινωνική ευθύνη της συνοχής αυτής της κοινωνίας, σε αυτή τη διαδικασία έχει εμπλακεί και έχει ακουστεί πολύ έντονα η ίδια η επιχείρηση. Έτσι, είπαμε θα τα πούμε, δεν θα κρυφτούμε από το δάχτυλό μας, θα κάνουμε ένα πολύ ειλικρινή διάλογο, γιατί όλοι έχουμε τον ίδιο σκοπό, να βρούμε την καλύτερη λύση. Όλες οι συζητήσεις κυρίως γίνονται γύρω από την επιχείρηση Neorial Zero. Δεν θα μπορούσε επομένως να μην είναι παρούσα η διοίκηση και η ίδια η επιχείρηση σε αυτή τη διαδικασία. Για πάρα πολλούς λόγους. Ο πρώτος, γιατί και η ίδια, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα δια του Προέδρου του κ. Ξενοκώστα και σε μια τελευταία συνέντευξη που είχε δημοσιευθεί σε ένα τοπικό site, έτσι, είχε κάνει δηλώσεις και έχει κάνει δηλώσεις και στο παρελθόν, ότι η πρόθεση της διοίκησης είναι το ναυπηγείο να λειτουργεί με τους καλύτερους περιβαλλοντικούς όρους. Εγώ δεν θα πω περισσότερα πράγματα, διότι αυτά είναι πράγματα που αφορούν την ίδια τη διοίκηση και αν θέλετε μπορείτε να τα ρωτήσετε στην διοίκηση. Εγώ θα αναφέρω τις επικεφαλίδες και θα μείνω σε αυτές. Το έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι θέλει να λειτουργεί με τους καλύτερους περιβαλλοντικούς όρους, ότι ήρθε εδώ η επιχείρηση για να χτίσει μια επιχείρηση με μέλλον και δεν ήρθε απλά περιστασιακά, και τουλάχιστον, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια περιγραφή, από αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα, στον 1,5 χρόνο λειτουργίας, σοβαρής λειτουργίας επιχείρησης, έχουμε δει ότι έχει απομακρύνει 85.000 τόνους αμοβολή που βρισκόταν στο ναυπηγείο πόσα χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα δεν πρέπει να υπάρχει μέσα ούτε ένα κιλό αμοβολή, που λέμε έτσι περιγραφικά. Έχει προβεί σε παρεμβάσεις και, και οικιστικές παρεμβάσεις. Έχετε δει και τα κτίρια και όλα προσπαθεί να τα καταστήσει σε μια μορφή η οποία δεν θα επηρεάζουν την αισθητική της πόλης και δηλώνει, έχει δηλώσει και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες εξυγίασης του ναυπηγείου ούτως ώστε να γίνει φιλικό προς το περιβάλλον. Αλλά εδώ σταματάω στο τι θα κάνει η επιχείρηση, αν θέλετε αυτά θα τα ρωτήσει την επιχείρηση. Όμως, στο πλαίσιο αυτών των δηλώσεων μου δόθηκε και εμένα η δυνατότητα να προσεγγίσω την επιχείρηση και να ζητήσω από την επιχείρηση συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία, διότι έτσι πραγματικά θα αποδειχθεί ότι εκτός από τις εξαγγελίες και με την πράξη η ίδια επιχείρηση αποδείξει στους Συριανούς ότι θέλει να αποδείξει ότι δεν είναι η ρηπογόνος εστία όπως εμφανίζεται, αλλά και θέλει μέσα από αυτές τις μελέτες να δει πώς θα πορευτεί στο μέλλον. Συμφώνησε λοιπόν, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, συμφώνησε μετά από συζητήσεις, και θέλω να ευχαριστήσω την Onex, γιατί, επαναλαμβάνω, χωρίς και τη δική της συμμετοχή θα υπήρχε πάντα ένα κενό, συμφώνησε η Onex να χρηματοδοτήσει τη μελέτη που θα γίνει μέσα από την προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψουμε με το Πολυτεχνείο Κρήτης, και συμφώνησε, και έχει ήδη γίνει αυτό κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, να χρηματοδοτήσει την αγορά του μηχανήματος που θα τοποθετηθεί στην Ερμούπολη, όχι όπου θα υποδείξει η ΟΝΕ, όπου θα υποδείξει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία ήδη έχει κάνει ενέργειες προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, για να μας υποδείξει η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος ποιο είναι το κατάλληλο σημείο για να εγκατασταθεί το μηχάνημα το οποίο είναι ήδη στη Σύρο. Θεωρώ ότι αυτή η στάση της Onex είναι πάρα πολύ υπεύθυνη, ότι θα εκτιμηθεί και ότι θα ερμηνευθεί με τον σωστό τρόπο, και θέλω να τους ευχαριστήσω που έρχονται δημόσια να αποδείξουν ότι δεν μένουν στις εξαγγελίες και στις συνεντεύξεις, συμμετέχουν στη διαδικασία ούτως ώστε να σβήσει και η παραμικρή σκιά για το τι συμβαίνει. Και αυτό θα σβήσει μέσα, επαναλαμβάνω, από τεκμηριωμένη επιστημονική έρευνα που θα υπάρχει και με το Πολυτεχνείο Κρήτης και με το μηχάνημα μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρήπων επίσημα, αδιάβλητα, που δεν θα μπορεί να αμφισβητήσει κανένας.
όλο αυτό θα είναι στη διαχείριση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Τα αποτελέσματα της μέτρησης θα είναι σε συνεχή ροή. Το μηχάνημα θα είναι σε συνεχή ροή. 24 ώρες, 30 μέρες το μήνα, 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες λειτουργία θα είναι πάντα στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Και όποιος επιθυμεί θα μπορεί να έχει τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Επειδή κάποιοι μπορεί να πούν, εγώ έχω μάθει, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ένα από τα ελαττώματά μου, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πλεονέκτημά μου, έχω μάθει να λέω πάντα ότι σκέφτομαι και να το λέω και δημόσια. Θα υπάρξουν και κάποιοι θα πούν και γιατί να το χρηματοδοτήσει η ΩΝΕΞ. Στην Ελλάδα είμαστε άλλωστε, έτσι. Άρα το χρηματοδοτεί, άρα κάτι συμβαίνει, άρα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθεί κανένα. Στη Σύρο ζούμε, στην Ελλάδα ζούμε, το έχουν κάνει όλοι. Αλλά βάλω πρώτο τον εαυτό μου, αν θέλετε, για να μην στοχοποιώ άλλου. Εγώ λοιπόν του απαντώ τώρα και εγώ και ο κύριο Δήμαρχο, ότι εμεί αξιοποιήσαμε την πρόταση τη ΩΝΕΞ. Συγγνώμη. Την πρόθεση μάλλον της ΩΝΕΞ να χρηματοδοτήσει αυτή τη μελέτη, την αγορά του μηχανήματος, μετά από τις συζητήσεις που είχαμε, διότι την εξέφρασε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση, μα καμία αντίρρηση, αν εμφανιστεί ο οποιοσδήποτε άλλος και θέλει να χρηματοδοτήσει τη μελέτη. Ο οποιοσδήποτε. Δεν περιοριζόμαστε εκεί και δεν λέμε μόνο εσείς θα το χρηματοδοτήσετε. Εντάξει, για να φύγει και η τελευταία σκιά. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση θέλει να χρηματοδοτήσει την συγκεκριμένη μελέτη που θα αναθέσουμε σε δημόσιο φορέα. Άρα και αυτοί οι οποίοι θα τολμήσουν να σκεφτούν το, έστω και στο ελάχιστο, ή να αμφισβητήσουν το οτιδήποτε, τους απαντώ, εδώ είμαστε, ελάτε να συμμετέχετε στη χρηματοδότηση αυτής της μελέτης που θα γίνει από το δημόσιο φορέα. Δεν αποκλείουμε κανένα. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους, σε όλους. Και σε αυτούς οι οποίοι στέλνουν επιστολές και περιγράφουν, τους καλούμε ενεργά να αποδείξουν ότι πέρα από τις επιστολές πραγματικά δεν είναι απλά για να περιγράφουν τα προβλήματα, ότι θα αποτελέσουν και μέρος της λύσης του προβλήματος. Γιατί από περιγραφές έχουμε κουραστεί όλοι. Και ειδικά εμείς που είμαστε καθημερινά εκτεθειμένοι και ενώ είμαστε καθημερινά στο λάκκο με τα φίδια προσπαθώντας να λύσουμε προβλήματα, έχουμε ανθρώπους γύρω μας οι οποίοι μας περιγράφουν τα φίδια. Όχι, να έρθουν όποιος επιθυμεί, ενεργά, οποιοδήποτε είναι αυτός. Σύλλογος, ο Α, ο Β, ο Γ, φορείς, οποιοδήποτε να πει, θέλουμε να συμμετέχουμε κι εμείς. Γιατί για τον Α, Β λόγο δεν θέλουμε να είναι ο άλλος. Ο Α, Β, Γ άλλος. Εντάξει, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Πλήρης κρυστάλλινη στάση απέναντι σε όλα και πλήρης διαφάνεια απέναντι σε όλα. Είναι μια ιστορική στιγμή για το νησί που πρέπει επιτέλους να ενώσει τους κατοίκους αυτού του νησιού για να χτίσουμε τη Σύρο του μέλλοντος. Αυτά θέλω να σας πω προς το παρόν. Νομίζω ότι θα κάνετε ερωτήσεις. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Τουλάχιστον εμείς γνωρίζουμε πόση υπευθυνότητα και αγωνία έχουμε σταθεί απέναντι σε αυτό το θέμα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και ο λόγος και σε εσάς. Την καλημέρα μου. Να σας ευχαριστήσω για την Περιφερειάρχη για την πρόσκληση στη σημερινή. Νομίζω ότι η αραστή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου είναι εμφανής προς όλους και μέσα σε αυτή τη συνεργασία ήταν και στο συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε σήμερα. Εδώ και ένα χρόνο, από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε αυτό το πρόβλημα εντός εισαγωγικών, αν μου επιτρέψετε, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, έχουμε κάνει πολλές ενέργειες τόσο εσείς ως Περιφέρειος και εμείς ως Δήμος. Όμως δυστυχώς, επειδή δεν είχαμε κάποιο απτό αποτέλεσμα, φτάσαμε το τελευταίο διάστημα να συζητάμε για μια λύση η οποία πρέπει να δοθεί, γιατί είναι γεγονός και δικαιολογημένα για μένα. Η αγωνία των συμπολιτών μας εντείνεται συνέχεια με αποτέλεσμα να έχει κάποιες παραμέτρους όχι τόσο ορθόδοξες θα έλεγα, με διάφορα σχόλια τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θα ήθελα τώρα να αρχίσω ιστορική αναδρομή, όμως πρέπει να πω ότι πρέπει να γίνει κατανοητό πρώτα απ' όλα ότι ένα δείγμα το οποίο λύθηκε, πώς λύθηκε και ένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να τεκμηριώσει ότι στο μυθό του λιμένα της Ερμούπολης υπάρχουν βαρέα μέταλλα.
Αυτό πρέπει να γίνει από έναν επίσημο φορέα, με συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα πάρει το δείγμα, με όχι ένα δείγμα, αλλά με, από διάφορα σημεία του λιμανιού, να είναι αντικειμενικό, ούτως ώστε αν υπάρχει πρόβλημα να προταθεί και η λύση απορρίπανσης του λιμανιού μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι το λιμάνι μας είναι ένα λιμάνι 200 χρόνων, το πρώτο εμπορικό λιμάνι της Ελλάδας. Η Σύρος με μια βιομηχανία πάρα πολλά χρόνια, τα οποία όλα τα απόβλητα και τα οικιακά απόβλητα το γνωρίζουμε όλοι, τα θυμόμαστε όλοι μας, ή μάλλον μεγαλύτερη να πω πάλι, θυμόμαστε ακριβώς ότι τα λίμματα όλα έπεφταν μέσα στο λιμάνι. Λοιπόν, αν σκεφτούμε ότι η δεξιοδεξία, η φαντήρια με χρώματα, βαφές και τέτοια πέφτανε μέσα στο λιμάνι, άρα θα πρέπει να γίνει μια εμπεριστατωμένη μελέτη. Δεν είμαι εγώ ειδικός για να υποδείξω και να πω γνώμη, όμως θα πρέπει να γίνει τόσο πέρα από την ανάλυση του ενζήματος, από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε βάθος που αυτό ανταποκρίνεται σε δεκαετίες, ούτως ώστε να βρεθεί να ταυτοποιηθούν τα δείγματα αυτά από πού προέρχεται η μόλυνση και ανάλογα μετά, εάν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα να γίνει η απορρίπανση, να γίνει. Με συνέντευξη που έχουμε κάνει, γνωρίζετε ότι είχαν γίνει δύο ερωτήσεις στη Βουλή, τόσο από τον βουλευτή τον κύριο Βελόπουλο όσο και από τον κύριο Αρσένη. Μας είχαν ζητηθεί κάποιες διευκρινήσεις, τις οποίες και σαφώς είχαμε στείλει. Ο υφυπουργός, ο κύριος Οικονόμου, είχε απαντήσει στη Βουλή. Αλλά δυστυχώς, όπως είπα, το αποτέλεσμα δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής. Εκείνο νομίζω που είναι κοινή επιθυμία όλων είναι ότι θα πρέπει να δοθεί μία πλέον σαφής λύση στο πρόβλημα και πιστεύω ακόμη και τα άτομα που εκφράζουν την ανησυχία τους, η ψύχρεμη και η λογική, προς αυτή την κατεύθυνση βαδίζουν. Δεν ζητούν κάτι παράλογο, ζητούν ότι θα πρέπει να γίνει μία περιστατωμένη μελέτη με στοιχεία τεκμηριωμένα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποιες άλλες φωνές, οι οποίες όμως πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ λίγες. Ως Δημοτική Αρχή, αλλά ακόμα και προεκλογικά, νομίζω ότι είμαστε η μόνη παράταξη που είχαμε πάρει προσωπικά εγώ τότε, είχαμε πάρει πολύ σαφή θέση. Είχα πει συγκεκριμένα, το οποίο βέβαια δυσαρέστησε κάποιους, ότι το ναυπηγείο είναι ένας οικονομικός παράγοντας του νησιού και σαφώς στηριζόμαστε πάνω του και το στηρίζουμε, όμως και το ναυπηγείο θα πρέπει να εναρμονιστεί με τους περιβαλλοντικούς όρους, με αυτούς που θα πρέπει να λειτουργεί, ούτως ώστε στο κομμάτι που του αντιστοιχεί η ρήπανση του περιβάλλοντος να την περιορίσει. Γιατί δεν θεωρώ σωστό να στοχοποιείται μία επιχείρηση αυτή τη στιγμή από ένα δείγμα το οποίο, είπαμε, δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα της ρήπανσης, εάν υπάρχει στο λιμάνι. Το ανέφερε και ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ότι πραγματικά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, νομίζω, ότι με την κατάσταση αυτή της πανδημίας, πόσο τυχεροί σταθήκαμε ότι έχουμε, πέρα από τον τουρισμό, και κάτι άλλο το οποίο οικονομικά μπορεί να στηρίξει το νησί. Γιατί, βεβαίως, τον τουρισμό τον θέλουμε, τον στηρίζουμε, κανείς δεν διαφωνεί, και προς τα εκεί βαδίζουμε και προσπαθούμε να τον αναπτύξουμε. Όμως, οποιαδήποτε δραστηριότητα είναι μονοπόλιο εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε ότι ποιος περίμενε την πανδημία και την βρέθηκε μπροστά μας και ξέρουμε τουριστικά νησιά πολύ μπροστά από εμάς τι έχουν αντιμετωπίσει σε οικονομικό επίπεδο. Βέβαια, αυτό το λέω πάλι επειδή μιλώ και εγώ με πλήρη ειλικρίνεια και δεν θέλω να παρεξηγηθώ γιατί ξέρω ότι θα παρεξηγηθούν κάποια λόγια μας, τόσο το περιφερειακό όσο και εμένα. Δεν είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για υπογράφει λευκή επιταγή. Το λέμε ότι και το ναυπηγείο, επειδή αυτό στοχοποιείται αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να αναγνωριστεί τους όρους που πρέπει να λειτουργεί. Αυτό που έχουμε δει, τα δείγματα γραφής μέχρι σήμερα, είναι ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω ότι δεν είναι συγκεκριμένος τους. Είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να δώσουν και ένα πλάνο, ένα χρονοδιάγραμμα, το τι έχει γίνει μάλλον μέχρι στιγμής και τι σκοπεύουν να κάνουν στη συνέχεια. Από ό,τι είπε ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, ύστερα από συζητήσεις και πολλή σκέψη, καταλήξαμε ότι επιτέλους θα πρέπει να προχωρήσουμε μία μελέτη, να είμαστε εμείς ο μεσάζων μάλλον που θα προχωρήσει μία μελέτη, γιατί ο καιρός περνάει, αποτέλεσμα δεν υπάρχει και το πρόβλημα αν υπάρχει επιτείνεται και η αγωνία των συμπολιτών μας επιτείνεται. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως είπαμε να γίνει μία προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, γιατί είναι αυτό που εμπλέκεται ο Δήμος, δεν μπορούμε να εμπλακούμε, αλλά εμπλέκεται το Δημοτικό Λιμενικό μας Ταμείο, και με έναν φορέα δημόσιο, έγκυρο, αξιόπιστο, πλέον εξειδικευμένο, όπως είναι το Πολυτεχνείο της Κρήτης, με σκοπό να προχωρήσει σε αυτή τη μελέτη και από εκεί και πέρα,
ανάλογα με αυτά που θα προτείνουν, με τα ευρήματα που θα έχουν, θα δούμε και τι θα γίνει. Ούτως ή άλλως, η εποπτεύουσα αρχή θα είναι τα τρία μέρη που σας είπα και η ελέγχουσα αρχή θα είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας του Υπήρου Αιγαίου, ούτως ώστε να υπάρξει πλήρης διάρκεια και στις όλες τις ενέργειες που θα γίνουν και να μην υπάρξει το παραμικρός ενδιασμός του τι μελιγενές με αυτή την ιστορία. Εξάλλου, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να μην ενδιαφέρεται πραγματικά στη λύση του προβλήματος, στο μέτρο που υπάρχει και όσο υπάρχει, και να δοθεί μια λύση. Νομίζω ότι είναι αρκετά αναλυτικός ο κ. Λονταρίδης. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Αν θέλετε οποιαδήποτε ερώτηση, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κ. Δημάρχη. Ο κ. Στογγίλης θέλει να υποβάλει μια ερώτηση. Έτσι, ένα προβληματισμό, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, γιατί οι Συριανοί είμαστε όλοι εδώ, ενδιαφερόμαστε για τον τόπο μας χρόνια. Και πραγματικά, σαν πολιτικοί εκπρόσωποι θεσμών, αναρωτιέμαι και εγώ σαν πολίτης, θορυβηθήκατε με μια μειοψηφία συμπολιτών μας που ανακοίνωσε κάτι το οποίο δεν ευσταθεί, όπως το είπατε και το παραδέχεστε. Έχετε θορυβηθεί επί τόσες δεκαετίες, τις τελευταίες 15 χρόνια, εσείς σαν πολιτικοί, για τη φτώχεια και την πείνα των Συριανών, για την κατάδια αυτού του τόπου που ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης έφερε αυτή η μεγάλη επιχείρηση, η οποία σε κάποιο στάδιο χρονικά ήταν έτοιμη να προχωρήσει και να γίνει το μεγάλο Μονακό. Την πείνα την οποία τα βιώσαμε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, θα έχετε περάσει. Και ο προβληματισμός μπαίνει, πώς ξαφνικά εσείς θορυβηθήκατε με τα μέταλλα τα οποία είπαν ανεύθυνα κάποια δημοσιογραφικά θερέφωνα, τα οποία βέβαια εκβιαστικά δουλεύουν οι περισσότερες περιπτώσεις από αυτές. Εγώ τα λέω γιατί εκπροσωπώ και δημοσιογραφικά όλα αυτά τα ζητήματα. Εσείς, αν φορείς πολιτική που είστε, γιατί δεν δίνετε την πίστοση χρόνου που σας ζήτησε η διοίκηση και η οποία έχει δεσμευθεί και βλέπετε και το παραδέχεστε και το είπατε, 1,5 χρόνο τώρα βαδίζει προς σωστή κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, γιατί δίνετε βήμα σε μια μειοψηφία ανθρώπων που προσπαθούν για αλλότρια συμφέροντα του γενικού συνόλου της Σύρου. Υπέρ του περιβάλλοντος είμαστε όλοι, κύριε Δημάρχη. Και εσείς σαν γιατρός, και ο κύριος Λονταρίδης σαν φαρμακοποιός, και εγώ σαν δημοσιογράφος, μεγαλώνουμε παιδιά. Αλλά δεν σας έχω δει να έχετε προβληματιστεί, και δεν αναφέρομαι προσωπικά σε εσάς μόνο, σε όλο το πολιτικό σύστημα του τόπου μου. Επί τόσα χρόνια να λύσετε θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά για τον τόπο μας. Παρά βγήκε ένα δημοσίευμα και στοχοποιείτε μια επιχείρηση από πίσω που έχει φτάσει μέχρι τη Βουλή. Δεν σας προβληματίζει σαν πολιτικούς τη σκοπιμότητα όλων αυτών? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Δεν έχετε προβληματιστεί για τη σκοπιμότητα? Και για ποιους λόγους? Κύριε Στρογγύλη, σαφώς και μας έχει προβληματίσει. Δεν θα συμφωνήσω με την άποψή σας ότι θορυβηθήκαμε σχετικά με το συγκεκριμένο δημοσίευμα και το, από το ένα δείγμα. Ήταν όμως μια φωνή η οποία έχει προκαλέσει προβληματισμό σε μια μερίδα συμπολιτών μας και κάποιων φορέων οι οποίοι υπογράφουν τον όλο προβληματισμό. Από εκεί και πέρα, εκπροσωπώντας ως δήμαρχος το νησί μας, δεν μπορώ να κλείνω τα αυτιά μου σε οποιαδήποτε φωνή και δεν μπορώ να μην ενδιαφέρομαι και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. Άρα πρέπει εμπεριστατωμένα να απαντήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους και αυτό θα το κάνει μια μελέτη. Την τοποθέτησή μου στην αρχή. Επειδή μου απαντάτε εμένα. Να μιλήσω. Συγγνώμη. Νομίζω ότι στην πρωτομιλία μου το είπα ότι πάρθηκε ένα δείγμα από ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν ξέρω πώς πάρθηκε, το είπα στην αρχή. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι εμπεριστατωμένο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνει μία μελέτη από εξειδικευμένο φορέα, πιστοποιημένο, ειδικό στο συγκεκριμένο θέμα, για να υπάρξουν και αντικειμενικά αποτελέσματα. Αυτή είναι η τοποθέτησή μας από την αρχή και δεν στάθηκα στο ένα δείγμα. Όμως αυτό το ένα δείγμα και αυτά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα στάθηκε η αφορμή να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορούμε να μην απαντήσουμε. Γιατί να πλανάτε οποιαδήποτε άποψη ότι ο Δήμος, η Περιφέρεια αδιαφορεί σε ένα θέμα που είναι θέμα του περιβάλλοντος. Επίσης, στην τοποθέτηση μου την αρχική, είπα ότι ακόμα και προεκλογικά και στήχησε αυτό το πράγμα και το γνωρίζετε πολύ καλά και δεν με πείραξε καθόλου. Το είπα πάρα πολύ συνειδητά ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι ένας οικονομικός πνεύμονας του νησιού μας, πάρα πολύ ουσιαστικός, αλλά βεβαίως
πρέπει να εναρμονιστεί και να εργάζεται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που πρέπει να τηρεί. Αυτό ήταν και αυτό παραμένει ίδιο μέχρι τώρα. Και είπα επίσης ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε έναν οικονομικό πόρο από μια συγκεκριμένη επιχείρηση, επειδή απασχολεί 500-600 άτομα, και δεν έχουμε βιώσει ίσως καταστάσεις που έχουν βιώσει λόγω της πανδημίας άλλα νησιά. Νομίζω ότι είναι καθαρό η τοποθέτησή μου για το συγκεκριμένο θέμα. Το οικονομικό θαύμα της Ερμούπολης είναι το νεόριο, όχι σήμερα ή 10 χρόνια, τα τελευταία 50-60 χρόνια. Νομίζω ότι είναι πολύ καθαρή η τοποθέτησή μου. Δεν μας απαλώνει, δεν έχω πει κάτι. Είμαι ξεκάθαρος τι είναι οικονομικός, σαν οικονομικός παράγοντας, πόσο έχει βοηθήσει και στην περίπτωση αυτής της πανδημίας που θα βιώναμε άλλες καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες. Και θα συγχρόνω βέβαια ότι. Εντάξει, μην κάνουμε διάλογο, συγγνώμη, κάνουμε ερώτηση. Απαντώ. Αν θέλετε την ερώτηση, ευχαρίστω. Σα ζυγίζουμε να κοιτάμε και λίγο πίσω. Την κάνει. Εγώ ανέφερα συγκεκριμένα και εγώ ανέφερα συγκεκριμένα ότι είναι ένα λιμάνι 200 χρόνων, ότι υπάρχει μια επιβάρυνση όποια είναι αυτή, η οποία ευθύνονται πάρα πολλοί παράγοντες, πιστεύω. Αυτό όμως θα το πούνε οι ειδικοί μετά από τις αναλύσεις που θα κάνουν. Δεν είναι. Αν δεν ακούω ειδικού, κύριε Δελή. Λοιπόν, να απαντήσω, συγγνώμη, να απαντήσω και εγώ στον κύριο Στρογγύλη και βεβαίω θα τοποθετηθείτε. Θα πω ότι και εγώ έχω μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή που είπε ο κύριο Στρογγύλη. Θα είμαι συγκεκριμένος. Πρώτα απ' όλα, σήμερα δεν μιλάμε για τη φτώχεια στο νησί που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που αφορά το παρόν και προβληματίζει τους κατοίκους στο παρόν και για το μέλλον. Άρα το ένα θέμα είναι αυτό. Και εμείς το φέρνουμε στην επιφάνεια. Όχι γιατί θορυβηθήκαμε από μια ομάδα, όπως λέτε κύριε Στρογγύλη, που διαμαρτυρήθηκε. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, τρέφω να πω ότι και η άποψη του ενός ανθρώπου ή πολλών, εάν κατατίθενται επίσημα, πρέπει να τους σεβόμαστε. Είναι η άποψή μου. Άσχετα αν αυτοί έχουν οποιαδήποτε κίνητρα. Εμένα το ισχυρότερο κίνητρό μου είναι να αποδείξω ότι τα κίνητρά τους είναι λανθασμένα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αναιρέσουμε οποιαδήποτε σκιά πλανάται πάνω από το νησί. Το να τους απορρίψω τελείως, να τους αγνοήσω, τους ισχυροποιεί όποιους είναι αυτούς. Διότι αν δεν τους αντικρούσω με τα επιχειρήματα που οι ίδιοι θέτουν, για να τους πω παιδιά, εσείς λέτε ότι είναι έτσι, έτσι, έτσι. Συμφωνώ. Εγώ δεν λέω τίποτα. Έρχεται ένας επιστημονικός φορέας να σας απαντήσει επίσημα. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε ως υπεύθυνοι εκπρόσωποι της κοινωνίας, να απαντήσουμε στους προβληματισμούς με επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτή νομίζω ότι είναι η καλύτερη απάντηση, παρά να τους αγνοήσουμε ή να αντιπαρατεθούμε με τις προσωπικές μας θέσεις και απόψεις. Έτσι πιστεύω. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, για την ανεργία και τη φτώχεια. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ προσωπικά, και ο Δήμαρχος ήταν τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τότε, από το 1992... Σας λέω το πολιτικό προσωπικό. Κύριε Στρογγύλη, εγώ είμαι εδώ, εγώ απαντώ. Δεν είστε εσείς μόνοι, είναι πολύ. Είναι ωραία, να απαντήσω εγώ για αυτό που είπατε, ας απαντήσουν οι άλλοι. Εγώ από το 1900... Μα την ερώτηση την κάνατε σε εμάς. Στο πολιτικό προσωπικό, σήμερα εσείς εκπροσωπείτε το πολιτικό. Ωραία, απαντώ λοιπόν που εκπροσωπώ. Αυτό που εκπροσωπώ. Στην απάντηση. Και απαντώ λοιπόν για το. Και απαντώ λοιπόν ότι για το 1992 η πρώτη μεγάλη σύγκρουση που είχα και η παρέτηση που είχα από τη Δημοτική Αρχή Δεκαβάλα ήταν για το Νεόριο. Ήταν για το Νεόριο. Κάποιοι από εσάς μπορεί να είσαι στη μικρότερη ηλικία και δεν τα θυμόσαστε. Τότε είχα διαφωνήσει, είχα παραιτηθεί από αντιδήμαρχος. Ήμουν ο μόνος που είχα παραιτηθεί όταν έβλεπα το τι έπαιζε με την ιστορία του Νεολίου. Και η θέση δική μου εκτιμήθηκε από τους εργαζόμενους του Νεολίου τότε. Γιατί το 1994 ήμουνα υποψήφιος δήμαρχος Ερμούπολης, ανεξάρτητος, απέναντι στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, που τότε ήταν πανίσχυρα, με ποιους μέσα στο ψηφοδέλτιο, με εργαζόμενους απολυμμένους του Νεολίου. Άρα έχω δώσει μάχες, αγώνες για την εργατική τάξη του νησιού και για την εργασία σε αυτό το νησί. Και το 2016 ήμουνα εγώ αυτός που πρωτοστάτησε και προκάλεσε τις συναντήσεις με τον κύριο Ταβουλάρη και όλους τους υπόλοιπους για να επαναλειτουργήσει. Δεν έχουμε αδιαφορήσει και για τους εργαζόμενους του νησιού, ούτε για την ανεργία. Ο κύριος Δήμαρχος είναι πολύ πρόσφατος, είναι 2 χρόνια
και δεν έχει αντιμετωπίσει αυτά τα μεγάλα προβλήματα του παρελθόν. Όμως νομίζω ότι και με την παρουσία του τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τώρα ήταν πάλι και εκείνος στους αγώνες που έδινε η αυτοδιοίκηση αυτού του τόπου για την εργασία. Αν κάποιοι άλλοι πολιτικοί παράγοντες που υπάρχουν, αλλά δεν έχουν. Τουλάχιστον εγώ δεν, ειλικρινά δεν το έχετε διαπιστώσει, δεν γυρίζω πίσω, δεν αναφέρομαι ποτέ στους άλλους. Δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Τα χρόνια που μπορούσαν να τα κάνουν, που είχαν μεγάλες δυνατότητες, κάποια στιγμή ας πούμε να απολογηθούν εκείνοι. Αλλά τουλάχιστον εγώ που είμαι παρόν, έχω πολύ ήσυχη τη συνείδησή μου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια στάθηκα πάντα υπέρ της τοπικής κοινωνίας και με πάρα πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος. Γιατί θα θυμόσαστε κι εσείς προσωπικά τα έχετε ζήσει όλα, τι συνέβαινε εκείνη την εποχή και τι σήμερα το ονομάζουμε bullying, τότε δεν υπήρχε αυτό. Τι είχα υποστεί εκείνα τα χρόνια στηρίζοντας την επαναλειτουργία του ναυπηγείου έξω από τις διαδικασίες που είχαν γίνει τότε. Άρα, έχουμε προσπαθήσει προσωπικά εγώ και για την καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά και στο θέμα του περιβάλλοντος, νομίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε όλες τις απόψεις και ειδικά τώρα που έχουμε την τύχη, πραγματικά την τύχη, η ίδια η διοίκηση του ναυπηγείου από την πρώτη μέρα που ήρθε στο νησί να μιλάει συνεχώς ότι σέβεται και θέλει να σεβαστεί τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας της επιχείρησης. Είναι μια χρυσή ευκαιρία. Στο παρελθόν δεν είχαμε βρει καμιά διοίκηση η οποία πραγματικά να δέχεται να σταθεί δίπλα στο πρόβλημα και η ίδια. Πάντα προσπαθούσε να είναι απέναντι, να στοχοποιήσει και μέσα από την ισχύ της εντός εισαγωγικών να μην παίρνει θέση σε αυτό το πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι σήμερα πραγματικά είναι μια μέρα πάρα πολύ σημαντική, γιατί έχουμε δίπλα μας και την ίδια την επιχείρηση που λέει ναι. Θέλω να αποδείξω ότι αυτά τα οποία ακούγονται είναι τερατώδη, δεν οφείλονται σε μένα, προέρχονται από αλλού και επίσης θέλω να αποδείξω και εδώ θα σταθώ ότι στο μέλλον θέλω να λειτουργώ και να είμαι μια επιχείρηση φιλική με το περιβάλλον και με σεβασμό απόλυτα στους κατοίκους και σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του νησιού. Και για να σας το αποδείξω, εφόσον το επιθυμείτε, θα χρηματοδοτήσω τη μελέτη. Δεν θα έχω καμία άλλη ανάμειξη και δεν θέλουμε να έχει καμία άλλη ανάμειξη η επιχείρηση και αυτή είναι και η συμφωνία μας, ούτε στην επιλογή του φορέα που το επιλέγουμε εμείς, ούτε στις επιτροπές παρακολούθησης αυτής της μελέτης. Νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να πάμε όλοι μαζί και οι άνθρωποι του ναυπηγείου και οι άνθρωποι που έχουν προβληματισμό για το τι συμβαίνει γύρω από αυτό. Τώρα, θα σταθώ σε αυτό αλλά θα το προσπεράσουμε γιατί δεν είναι επί του παρόντος. Καλό είναι οι περιβαλλοντικές ομάδες και οργανώσεις να είναι πραγματικά ομάδες που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Γιατί έχουμε δει ότι σε ένα χρόνο λειτουργίας μία ομάδα τουλάχιστον που έχει εμφανιστεί στο προσκήνιο, ένα χρόνο ως περιβαλλοντικό πρόβλημα βλέπει μόνο την περιοχή γύρω από το ναυπηγείο. Δεν είναι έτσι οι περιβαλλοντικές ομάδες. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά όλοι αντιλαμβανόμεθα ότι αν θέλουμε να πούμε ότι πραγματικά θέλουμε να προσφέρουμε συνθήκες ευημερίας, συνθήκες που θα αρμόζουν με την περιβαλλοντική διαβίωση, δεν μπορείς να βλέπεις μόνο γύρω από το ναυπηγείο. Αυτό μπορεί να έχει άλλα κίνητρα. Δεν με ενδιαφέρει όμως, δεν ασχολούμαι. Ας απολογηθούν αυτοί. Εμένα με ενδιαφέρει να προχωρήσουμε μπροστά όλοι μαζί. Δεν έχει κανένας δικαίωμα σε αυτό το νησί να προκαλεί διχασμό. Δεν έχει κανένας. Και εμείς αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε, να το αποτρέψουμε, να το εκμηδενίσουμε και νομίζω ότι με τη συμφωνία της σημερινή που γίνεται, στην οποία συμμετέχει και η διοίκηση, πρέπει να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι όλοι. Και αυτοί οι οποίοι θέλουν την περιβαλλοντική έρευνα και το ίδιο το ναυπηγείο, το οποίο έρχεται και λέει: Κύριε, εγώ σας αποδεικνύω ότι είμαι εδώ και συμμετέχω σε αυτό. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις προηγούμενες διοικήσεις. Μία ακόμη ερώτηση. Ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο περιμένετε να έχετε τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης και μία διευκρίνηση. Η πρόθεση του κ. Ξενοπρόσωπου λόγω διαφάνειας της συνέντευξης τύπου, έτσι όπως ο ίδιος είχε πει, ήταν πρόθεση συγκληματοδότησης. Θα υπάρξει οικονομική συμμετοχή από την πλευρά του Λιμενικού Ταμείου της Περιφέρειας? Ναι. Λοιπόν, να πιάσουμε λίγο το θέμα και να απαντήσω άμεσα στην ερώτησή σας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ακούγεται ευρέως ότι η αρμοδιότητα είναι της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Έτσι. Και γιατί δεν τη χρηματοδοτεί η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου? Να σας θυμίσω, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος,
ότι μετά τις επερωτήσεις που έγινε από κάποιους βουλευτές στη Βουλή, ο τότε υφυπουργός περιβάλλοντος, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Οικονόμου, πέρσι το Φεβρουάριο στη Βουλή, Φεβρουάριο δεν ήταν, δεν Μάρτιο. Μάρτιο του 2020, μέσα στη Βουλή, είχε πει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα αναλάβει αυτό το πράγμα. Ήρθε το lockdown, τα πράγματα πήγαν όπως πήγαν στο κράτος, στη δημόσια διοίκηση, περνάει ο χρόνος και γι' αυτό είπαμε και εμείς ότι επειδή βλέπουμε ότι από την πλευρά Υπουργείου Περιβάλλοντος δεν ανάβει το πράσινο φως, να αναζητήσουμε άλλους τρόπους επίλυσης αυτού του προβλήματος, για να μην τα αφήνουμε να αιωρείται. Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Έτσι, αντί σε οποιαδήποτε εξαγγελία, οποιοδήποτε υπουργό, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Εμείς είμαστε εδώ και με πολλή υπευθυνότητα και ο Δήμαρχος και η Περιφέρεια, είπαμε, θα το πάρουμε στην πλάτη μας. Γιατί αφορά το σύνολο της κοινωνίας και το αντιμετωπίζουμε ως ένα γενικό πρόβλημα και όχι ως ένα τοπικό πρόβλημα σε μια περιοχή του νησιού. Και γι' αυτό βγήκαμε μπροστά. Τώρα, εμείς ως Περιφέρεια έχουμε τη διεύθυνση περιβάλλοντος και κάποιοι επαναλαμβάνουν ότι ερμηνεύουν ότι έχουμε την αρμοδιότητα. Μα η αρμοδιότητα δεν αρκεί να είναι γραμμένη σε ένα ΦΕΚ. Για να μπορείς να ανταπεξέλθεις στην αρμοδιότητα πρέπει να έχεις το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, τα κατάλληλα εργαλεία, τα κατάλληλα εργαστήρια. Δεν έχουμε αυτή την αρμοδιότητα για να την ασκήσουμε, ούτε έχουμε αρμοδιότητα επί του βυθού. Εμείς έχουμε μία έκταση που ξεκινάει από τη Μακρόνισο και φτάνει στο Καστελόριζο. Για σκεφτείτε στο αίτημα, και γι' αυτό λέω ότι δεν στεκόμαστε στο αίτημα των φορέων μόνο όπως το παρουσιάσατε κύριε Στρογγύλη. Για σκεφτείτε, σε κάθε νησί ή όποια περιβαλλοντική ομάδα κάποιου νησιού να έρθει να μας πει σήμερα στην τάδε περιοχή να κάνετε έρευνα. Στην Α περιοχή, στη Β, στη Γ. Θα χρειαστούμε ένα προϋπολογισμό περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ για να πληρώσουμε τις μελέτες σε όλο τον Νότιο Αιγαίο. Έχουμε τη μεγαλύτερη έκταση στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να τα κάνει αυτά μια περιφέρεια. Είναι αδιανόητο να είμαστε ρεαλιστές. Περιμέναμε λοιπόν ότι το Υπουργείο θα έρθει και θα το χρηματοδοτήσει. Το Υπουργείο δεν ήρθε και νομίζω ότι βρήκαμε την καλύτερη δυνατή λύση, η οποία είναι και η πλέον αξιόπιστη απέναντι σε οποιονδήποτε αφισβητεί το οτιδήποτε. Γιατί συμμετέχουμε όλοι πλέον. Όλοι. Και συμμετέχουμε με κοινή συμφωνία. Και επαναλαμβάνω, είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι η ίδια η επιχείρηση δέχεται να είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Είναι κάτι που δεν το είχαμε συναντήσει ποτέ στο παρελθόν. Πάντα βρίσκαμε ένα δίκο. Πάντα βρίσκαμε μια άμυνα ή πάντα βρίσκαμε κάποιους που μας έκαναν επίθεση, αν λέγαμε κάτι διαφορετικό. Σήμερα είναι προς τιμή της διοίκησης ότι και η ίδια έρχεται και λέει ναι, θα συνταχθώ και θα κάνω ό,τι θέλετε και θα χρηματοδοτήσω ό,τι μου πείτε. Αν μου επιτρέπετε, επειδή στο χρονοδιάγραμμα δεν νομίζω ότι. Α, δεν είπατε, συγγνώμη. Απλώς να πω ότι αυτό είναι καθαρά του φορέα που θα αναλάβει τη μελέτη. Δεν είναι μια μελέτη στα χαρτιά. Αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί. Δεν το γνωρίζουμε εμείς. Εκείνοι ξέρουν τον τρόπο και τη μεθοδολογία που θα παρθούν αυτά τα δείγματα. Δεν είναι απλώς όπως φανταζόμαστε, γιατί αυτό έγινε. Πέφτει ένας δίτης, παίρνει λίγο ίζημα και το αναλύει. Εδώ θα είναι τελείως διαφορετική δουλειά. Γιατί αυτό που είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει βάθος για να γίνει και η χρονολογική εκτίμηση από πότε προέρχονται, αν οι δίκαιοι αυτοί από πότε προέρχονται. Και ίσως μπορεί να γίνει, όχι, ίσως μπορεί να γίνει και στοχοποιημένα από πού προέρχονται, δηλαδή από την δραστηριότητα που προέρχεται. Άρα αυτό δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο χρονοδιάγραμμα. Όταν τον αναλάβει, σαφώς θα μας πει σε πόσο χρόνο θα έχει ολοκληρώσει την όλη διαδικασία αυτή. Να πάμε έτσι, να αλλάξει. Ναι, η κυρία Τρεβερθή. Αν και προλάβατε, Δήμαρχε, και απαντήσατε το ερώτημά μου, παρόλα αυτά θα ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι το ναυπηγείο των Αιώριων είναι ο οικονομικός πνεύμονας του νησιού, και απευθύνομαι και προς τους δύο, νομίζω δεν υπάρχει αμφισβήτηση περί αυτού, θα ήθελα να ρωτήσω τι θα γίνει στην περίπτωση όπου τα αποτελέσματα δεν δείξουν κάτι που όλοι θα θέλαμε, και όπου οι σκιές γίνουν μαύρο για το λιμάνι μας από πάνω. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία είναι ότι σαφώς θα πρέπει να εναρμονιστεί με τα μέτρα τα περιβαλλοντικά τα οποία η περιβαλλοντική του μελέτη επιβάλλει, και νομίζω είναι σε εξέλιξη τώρα η μελέτη καινούργια που θα βγει.
Αφετέρου, θα υπάρχουν και μέθοδοι απορρίπανσης, τις οποίες θα τις προτείνει ο φορέας ο οποίος έχει αναλάβει την όλη μελέτη. Οπότε μόνο σε καλό θα μας βγει η δράση. Φυσικά. Μα δεν γίνεται μόνο για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει και το κακό σενάριο, υπάρχει ρύπανση και τελειώσαμε. Το θέμα είναι το καλό σενάριο από εκεί και πέρα, η προστασία του περιβάλλοντος και η απορρίπανση σε περίπτωση που υπάρχει πολύ μελή. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι αυτό που έπρεπε να διευκρινιστεί και προς τον κόσμο για να ξέρουμε τι μελή διανέστη στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Κουντούρας. Πρώτα, καταρχήν σας χαίρομαι για την πρωτοβουλία αυτή που θα δώσει λύσεις σε πολλές απαντήσεις. Σέβομαι κάθε αντίθετη άποψη. Όμως δεν μπορώ να ξεχάσω ένα νεόριο το οποίο ήταν σκουριασμένο, απαξιωμένο, με ένα εργατικό δυναμισμό, δυναμικό πεινασμένο κυριολεκτικά, μια δεξαμενή βυθισμένη. Συσσωρευμένες οι αποβολές, χιλιάδες τόνοι εκεί πέρα. Και ήρθε ένας άνθρωπος να το εξηγιάνει το ναυπηγείο, έβγαλε όλες τις χιλιάδες τόνους αυτές των αποβλήτων, της αμοβολής, πλήρωσε τα χρέη των εργαζομένων και της αγοράς την ντόπια. Και το ναυπηγείο που αναζητούσε ένα καράβι πότε να έρθει για να δουλέψουν, τώρα έχει 10 και 12 καράβια. Οι αμοβολές γινόταν παλιά που γινόταν αμοβολές, μόνο αμοβολές, δεν διαμαρτυρόταν κανείς. Ρώτησα κάποιους εργαζόμενους και μου είπαν υπεύθυνους και μου είπαν από τις 150 αμοβολές εκείνη τη στιγμή που ρώτησα, οι 145 ήταν υδροβολές. Δεν ήταν αμοβολές. Τώρα. Λέω κάποια στιγμή, τότε. Και σκέφτομαι και την προοπτική που υπάρχει τώρα με την προοπτική να γίνει αυτή η μονάδα, να μεταξελιχθεί και πολλή και σε κατασκευαστική μονάδα με τις συνεργάτες αυτές που με τη συμφωνία με το Ισραήλ, θυμάστε. Πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να. Δεν θέλει να δημιουργεί προβλήματα σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι έχει τη θέληση να κάνει μια επιχείρηση που θα δουλεύει σε όφελος των εργαζομένων και των Συριανών. Και αυτοί που πλήττονται, αν υπάρχει μια ρήπανση, είναι πρώτα οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αυτοί δεν πρέπει να ξεσηκωθούν. Και δεν πρέπει να ξεσηκωθούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Ξεσηκώνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξασφαλισμένο το μέλλον του, γιατί ίσως από τον καναπέ μπορούν να τους έχουν μύδρους. Ένα άλλο που θέλω να επισημάνω και που είναι πολύ σημαντικό και θέλω να προσέξετε αυτό, είναι για το θέμα της ρήπανσης. Όπως είπε πολύ σωστά και εύστοχα ο κ. Δήμαρχος, η ρήπανση αυτή είναι από τότε που ήταν τα δεκάδες δυσοδεψία και η βιομηχανία στο λιμάνι μέσα ήταν τα απόβλητά τους. Αυτά έχουν στιβαχτεί και έχουν συσσωρευτεί, γιατί αυτά δεν αποσβαίνονται αυτά. Όλα. Αυτά συσσωρεύονται. Στιβάζεται το ένα πάνω στο άλλο. Πού πάρθηκε και το δείγμα αυτό. Εκεί στο αληθινό καταφύγιο που πετάνε τις μπαταρίες και τα ορυκτέλαια και τα λάστιχα και όλα αυτά, πού πάρθηκε αυτό το δείγμα. Εγώ θα κάνω την εξή πρόταση που θεωρεί την πιο σοβαρή από όλες κάνουν. Η μέτρηση να μην αρχίσει από τότε που έγιναν όλα αυτά, από 200 χρόνια πριν, να ξεκινήσει τώρα. Δηλαδή να βρεθεί τι ρήπανση υπάρχει τώρα και από τώρα και μετά να αρχίσει να προσμετράει. Τότε θα είναι δίκαιο. Καταλάβατε, λέω. Αν είναι 8 ρήπα στο λιμάνι, από εδώ και μετά θα πρέπει να εξετάσουμε αν επιβαρύνει το νεόριο το λιμάνι ή όχι. Και την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το πιο δίκαιο. Πώς θα μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε τα απόβλητα των βυσσοδευσίων από τα σημερινά απόβλητα και από τις μπαταρίες που υπάρχουν στο λιμάνι. Το πιο δίκαιο είναι 8 σήμερα. Από σήμερα αρχίζει και μετράει, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε. Η μέτρηση. Αυτό δεν είναι το πιο δίκαιο από όλα. Αυτό το προσέξτε πάρα πολύ. Ξέρουμε τι απόψει. Αλλά η ερώτηση δεν έχετε να μα κάνετε. Η ερώτηση είναι αυτή η ερώτηση. Αυτή είναι η τοποθέτησή σα, με οποία τη σέβομαι, όπω σέβομαι όλε τι τοποθετήσει. Λέω κάποια ερώτηση, αν θέλετε να απαντήσουμε. Πάρτε τη. Θεωρώ ότι το πιο δίκαιο από όλα, το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό. Ξεκινήσει από τώρα αυτή η μέτρηση. Γιατί είναι άδικο να χρεώνουμε τα δεινά αυτού του τόπου και του λιμανιού να τα χρεώνουμε σε μια επιχείρηση που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Δεν είναι άδικο αυτό. Αν με επιτρέπετε, κύριε Κουλόρα, και εδώ κάνετε ένα λάθος. Η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ που δεν είναι μπορεί και χρονολογικά και σαν στοιχεία χημικά από πού προέρχεται. Μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, μπορεί να πάει 20-30 χρόνια πίσω, 50 δεν ξέρω πόσο, μπορεί να πάει πίσω
και αναλύοντας τα χημικά στοιχεία να δει από πού προέρχεται. Π.χ. υλικά που χρησιμοποιεί το ναυπηγείο να μην υπάρχουν, να μην είναι στα στοιχεία του μέσα αυτά. Οπότε ξέρεις ότι είναι από άλλη πηγή η ρήπανση. Και δεν μπορεί να πάει. Πόσα χρόνια πριν. Μπορεί να πάει. Σε λέω θα πάει πίσω. Είναι πνευματικό. Είναι πνευματικό. Δεν είναι θέμα δικό μας για να το πούμε. Εγώ πάντως από όλα αυτά το μόνο πράγμα που θέλω να σταθώ, και ίσως θα το έλεγα και στο τέλος, αλλά δεν πειράζει τώρα μου δίνετε εσείς την αφορμή. Εγώ στέκομαι σε μία δήλωση, θέλωση του ναυπηγείου, που για μένα αυτή πιστεύω ότι είναι η πιο ουσιαστική, ότι είναι ναι, θέλουν διαφάνεια και θέλουν να είναι αρρωγή στην προστασία του περιβάλλοντος. Εγώ νομίζω ότι αυτό μετράει και ότι θα εναρμονιστούν με τους περιβαλλοντικούς όρους. Νομίζω ότι αυτό λέει τα πάντα. Γιατί αυτό επιθυμούμε νομίζω όλοι, ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους, το είπα και στην αρχή, οι ψύχρεμοι αυτό το πράγμα θέλουν. Δεν θέλουν κάτι άλλο. Θέλουν προστασία του περιβάλλοντος. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεσμεύεται η επιχείρηση, νομίζω ότι είμαστε στο πιο σωστό δρόμο δεν μπορούμε να είμαστε. Και να μην ξεχνάμε ότι η τοπική αγορά από τις συντάξεις των εργαζομένων του νεωρίου και από μισθούς είναι αυτή που... Η κυρία Δαμινά θα ήταν από την ώρα. Ο κύριος Δανάβας. Α, δεν βλέπω, συγγνώμη, ο κύριος Δανάβας. Συγγνώμη, επειδή να κάνω μία ερώτηση πρώτα όλοι και μετά... Ναι, ναι, αλλά είναι στην ευθεία και δεν τον βλέπω. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Το ένα είναι κατά πόσο τα στοιχεία τα επιστημονικά που θα προκύπτουν από το σύγχρονο μηχάνημα που είπατε που θα αγοραστεί θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αφορά την υπηρεσία της διεύθυνσης περιβάλλοντος της περιφέρειας. Είπατε ότι αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένη και ίσως να μην υπάρχει το επαρκές επιστημονικό και υποτεχνική υποδομή έτσι, για να μπορέσει να κάνει αυτές τις μελέτες η ίδια, προφανώς. Με την υπάρχουσα σύνθεση λοιπόν της διεύθυνσης περιβάλλοντος, θα είναι ικανή να μπορεί να αξιολογήσει τα νέα επιστημονικά δεδομένα που θα προκύψουν από αυτές τις διαδικασίες. Θα αξιολογήσει. Απλώς θα περιφορήσει την αρμόδιο. Ο αρμόδιος είναι να απαντήσει ο κ. Λονταρίδης, αλλά εκείνη δεν θα τα αξιολογήσει. Εκείνη απλώς θα διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει κάποια διαμητότητα στην όλη ιστορία. Αυτό θα κάνει το τμήμα περιβάλλοντος. Δεν θα κάνει ούτε ανάλυση, θα κάνει ούτε θα τα αξιολογήσει εκείνη. Αυτό το επίσημο όργανο που θα είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι αυτό που θα μας φέρει τα αποτελέσματα. Καταλάβατε. Απλώς θα είναι ο φορέας ο οποίος. Το μηχανήματος. Το περιβάλλοντος. Το μηχανήματος δεν είναι για το μηχάνημα περιβάλλοντος. Του πολιτισμού. Λοιπόν, να απαντήσω στον κύριο Ράμπα. Πρώτα απ' όλα τα στοιχεία θα είναι δημόσια σε οποιονδήποτε επίσημο φορέα τα αναζητεί. Έτσι απλά. Δεύτερο, οι μετρήσεις του μηχανήματος στηρίζονται πάνω σε στάνταρ, επιστημονικά στάνταρ και όρια. Άρα και εκεί, εάν η μέτρηση που αφορά μια ατμοσφαιρική ρήπανση υπερβαίνει το επιστημονικό όριο, είναι μια μαθηματική διαπίστωση. Δεν χρειάζεται επιστημονική, ιδιαίτερη επιστημονική κατάρτιση, διότι δεν θα είναι αυτοί οι οποίοι θα συντάξουν τη μελέτη, θα παρακολουθούν τα αποτελέσματα. Βεβαίως, αν είναι και από τη διεύθυνση περιβάλλοντος, ακόμη καλύτερα. Με ανυπόγραφες επιστημονικές έρευνες. Να έρθουν όλοι μαζί, να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Σε όποιον θέλει. Είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε εκπρόσωπο φορέα, οποιοδήποτε φορέα. Η επικοινωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας έχει πάει πολλά χρόνια πίσω με τον τρόπο που γίνεται από κάποιους. Όχι από εσάς. Έτσι. Από αυτούς που διχάζουν συνεχώς για να έχουν ένα αφήγημα στην καθημερινότητά τους. Οι ενεργοί πολίτες λειτουργούν διαφορετικά. Και εδώ θέλω να εκφράσω και ένα παράπονο ως εκπρόσωπος της Συριανής κοινωνίας. Υπάρχει το παρατηρητήριο για το περιβάλλον, το οποίο το σέβομαι απόλυτα. Είναι δικαίωμα του κάθε ελεύθερου πολίτη να συμμετέχει σε ένα οποιοδήποτε, σε μια οποιαδήποτε οργάνωση θέλει να ασχοληθεί με τα του οίκου του, του τόπου του. Όμως, το δηλώνω δημόσια γιατί δεν κρύβομαι εγώ ποτέ. Έχω στεναχωρεθεί από το γεγονός ότι εν έτη 2020 και 2021 σε μια απόλυτα ελεύθερα και δημοκρατική χώρα στερούν το δικαίωμα εγγραφής Συριανοί σε Συριανούς στον Σύλλογο. Αυτό πώς ερμηνεύεται στην δημοκρατία. Αυτή η έννοια και η λογική. Σας απαγορεύομαι να συμμετέχετε σε μια οργάνωση η οποία ενδιαφέρεται για το περιβάλλον. Είναι οι ιδιοκτήτες του περιβάλλοντος και της ζωής μας όλοι. Γιατί θα πρέπει να περάσω εγώ από την.